μένα θα το πεις από όλα. Ναι. Σε τρεις ώρες θερμοκρασία στο κρεβάτι σου. Στο σημείο 5. Ψοφόκριτο. Είμαστε άνω νευροκόπη Βουλγαρίας. Πεζόδρομο. Μόνοι μας. Και Λεμπία. Να δούμε τι πάμε. Κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Και η ώρα είναι 9. 9 η ώρα. Εντάξει. Από όλη το χέρι μου από το βουλγάρο. Σταμάτα να καπνίζεις. Ρε κουμπάρε, συγγνώμη τώρα. Λες θα πας στο ποτάμι για ψάρι. Δεν κατάλαβες. Δεν είπα θα πάω, είπα θα πάμε. Και εσύ και ο Γουλτόλι, τι μόνος που θα πάει. Θα σε δώσω. Πάρτε και το μουσάκι, δεν θέλω. Θα σε δώσω τα κλειδιά από τα μάξι. Όχι, δεν θέλει αμάξι, από εκεί με τα πόδια μας. Με τα πόδια. Ναι, είναι δίπλα. Μετά από μια βραδιά περιπέτεια. Μια πριζόλα εκεί ήταν, εκεί τα λουκάνικα έτοιμα, ε. Τώρα θα φτάσουμε και θα πάμε. Σε τι ώρες εκεί θα πάμε. Αύριο μεσημέρι επιλέγω εγώ που θα πάμε. Στην Ελλάδα. Έλα μωρό μου στο σπιτικό μας. Ωραίο το ξενοδοχείο μας, έτσι. Με σπα, με τσακούσια, τα κορίτσια στρίβουν τα τσιγάρα. Μασάζ. Δεν κάναμε. Άχα κι εγώ γυαλιά, καλά πάντα. Είχες τα μάξι. Πάμε να τα πάρω. Να κυλίνει. Τα γυαλιά μου ξέχασα στο κουαλί για το ίσως το παιδί μου στο κουαλί. Όχι, για να τα βάλεις εσύ. Δεν θα τα βάλω. Γιατί βάλε ρε για το ξενοδοχείο μας. Α, να, εκεί μείναμε. Αυτό το ωραίο το παλάς. Παλάς δεν λέγεται. Ακόμα δεν έχει έρθει ο ελληνικός τουρισμός εδώ πέρα. Ένας δρόμος, όλο ξενοδοχεία. Μέχρι πάνω. Ξενοδοχεία με σπα. Εντάξει, εγώ είμαι, εντάξει. Βάλε να νοικιάσουμε ποδήλατο. Πού είναι. Τι να το ρε. Εδώ πέρα. Πέστροφες σήμερα, εσύ, αυτά. Εδώ πέρα πάνω. Θυμάσαι, Ειρήνη, τι γινόταν το καλοκαίρι. Όχι, ήταν πατάτες στα παιδάκια, είχε δει και είχε κάτι ψαρούχες τεράστιες. Μιλάμε για εκατομμύρια ψάρια εδώ κάτω. Και πρέπει να είναι το ίδιο το... Εκεί που είμαστε στη Κοβάτσεβίτσα, πρέπει να είναι το ίδιο ποτάμι που κυλάει από αυτή την κοιλάδα και καταλήγει εδώ.
κλειστά. Closed. Are the doors open? Closed. We want the bicycle. We don't put all the... Κλειστά είναι, βρε παιδιά, τώρα. Ελληνικά πιο πολλά μπορεί να καταλαβαίνει. Αφού έχει καρέκλες εδώ πέρα έτοιμες στημένες. Για ποιο λόγο. Εντάξει αυτός κοιμόταν σίγουρα. Και... φύλακας, ναι, φύλακας και μας είδε τελευταία στιγμή, δηλαδή περπατήσαμε ήδη 500 μέτρα. Του ξεφύγαμε. Κυριακάτικα όμως χτίζουν σπίτια πάνω, ε. Δεν σταματάνε. Πάλι αυτά. Όχι, άλλο συγκλέμα. Εκείνο ήταν δίσκο. Όλα καλά, κορίτσια. Χαρά. Πάνω τα δέντρα. Έχουμε κάλυψη εν αέρια. Χιόνια έξω, ξεκινήσα τα χιόνια, ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Ακολουθούμε το ταξί. Και η πρώτη στάση στον Κόρνο Σπάντσεβο. Εκεί υποθέτουμε ότι θα βρούμε φαγητό. Δηλαδή σε 34 χιλιόμετρα είμαστε στα σύνορα. Ναι. Δίπλα σου λέω. Δράμα θα πάμε για τα κεμπάπ. Δεν θα περάσουμε δράμα. Α, ναι. Είμαστε από την άλλη μεριά. Από όλο το ταξίδι. Βινιέτα. Ότι εγώ δεν πήρα ένα πακέτο τσιγάρα. Γιατί. Α, σε σχέση με αυτό, να νόμιζα σχέση με το φορτηγό. Και τελικά πού καταλήξαμε. Στο άγκιστρο που έπρεπε να έρθουμε εξ αρχής. Γιατί δεν έχουμε έρθει και ποτέ. Και είναι και τέλεια και είναι και ποντάκια, τα λατρεύω και τα χαμάμ. Τελικά καταλήξαμε εδώ πέρα για φαγητό. Ούτε χαμάμ, άντε μην αρχίσω. Εδώ καταλήξαμε για φαγητό, αφού κάναμε μια περιπλάνηση στη Βουλγαρία. Δύο ημερών περιπλάνηση. Και έχει και κόσμο, έχει. Γέρους, έχει γέρους. Έχω μια πίνα. Φέρε κατάλογο. Όχι, την αλεπού. Κατάλογο φέρε, ότι δεν νομίζω αυτός θα σε πει, δεν θα φέρει κατάλογο. Τι το θες φέρε, ότι... ποτέ δεν είναι... Θυμάμαι, τρώγα πολύ ωραίες πανσέτ. Μια γουλιά μου. Τι, βουβάλι. Για να είμαστε καλά και πάντα τέτοια και με τα παιδάκια μας. Και με τα παιδάκια μας. Μυριστήκανε το φαγητό, το μυριστήκανε. Τι έξω σε ξέρω, λέει. Τι λέω, ξέρω, ξέρω.
στη φωτιά. Εντάξει, παιδιά, φάγαμε βασιλικά, έτσι. Και δεν πληρώσαμε πολλά. Καλά είναι. Όχι, είπαμε, 15 ευρώ. 60 ευρώ. Πλάκα κάνει. Πήραμε και εξτρά. 5 μερίδες, 3 πατάτες και 2 μπουγιουριά. Και έκανα μια κοιλιά. Μια κοιλιά. 2 κρασιά, 3 κοκακόλες. Το συστήνουμε να πει φίλε καψισταριά. Περιορέξεως. Ποιος συγκύρισε όλη τη Βουλγαρία, εγώ? Με έχεις 2 μέρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εγώ ή αυτός? Αυτός. Ποιος? 2 μέρες. Αυτός. Πού είναι τα μάτια. Έλεος, πάμε να φύγουμε, έχει κρύο. Γιατί ρε παιδιά, ωραία δεν περάσαμε. Άντε κουμπάρε, καλό βράδυ. Άντε. Περιμένετε λίγο να πετάξει το drone, θέλει. Ναι, 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 ναι. Όταν θα το βλέπεις όμως, μια χαρά θα λες. Να πετάξει λίγο το drone.